ξεκίνησαμε και την καταγραφή μας λοιπόν εδώ για το YouTube. Όπως βλέπετε λοιπόν, κάτσε να δούμε, δεν μπορούσε πραξή να πας πιο πίσω, Credit. Γκρέτη την εδώ. Καταρχήν είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και ικανοποιημένος όπου υπάρχει Έλληνας, ο Τσόλης Κωνσταντίνος, ο οποίος έχει βοηθήσει στην μετάφραση του παιχνιδιού στα ελληνικά. Και το παιχνίδι έχει μέσα λοιπόν ελληνικά, εδώ, πατάς back και βλέπουμε νέο παιχνίδι, φόρτωση παιχνιδιού, τροποποιητής χάρτη, ρυθμίσεις, συντελεστές και έξοδος από το παιχνίδι. Και αυτό μου αρέσει βέβαια, είναι πάρα πολύ καλό. Θα το φτιάξουν βέβαια, γιατί όταν μπαίνεις στο παιχνίδι, αυτά που σου λέει στην αρχή για το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι πιο μεγάλα. Είναι πιο μεγάλα. Κάτσε να το κάνω μία να βγω και να ξαναμπω. Είναι πιο μεγάλα σε σχέση με το πλαίσιο του παραθύρου, το οποίο η γραμματοσειρά του βγαίνει πιο μεγάλη. Βγαίνει πιο μεγάλη γραμματοσειρά. Εδώ είμαστε, να το. Παρακαλώ να έχετε το νου σας, είναι εργαστήριο, το βλέπετε, τρώει λίγο το πλαίσιο, με το πλαίσιο, με την γραμματοσειρά και το μέγεθος της ελληνικής γραμματοσειράς, η οποία κανονικά πρέπει να μικρύνει, θα το φτιάξουν αυτό, αλλά μπράβο, thumbs up, επειδή έχει μέσα ελληνικά. Και σαν Έλληνας μου αρέσει να υπάρχει μέσα το ελληνικό στοιχείο. Παρακαλώ, λέει, να έχετε το νου σας πως αυτή είναι μια αρχική μορφή του παιχνιδιού. Έχω εργαστεί πάνω σε αυτό το παιχνίδι μόνος μου για 7 έτη έως τώρα κτλ. Και τώρα μέσα αυτό το χρονικό διάστημα που έχουν έρθει και άλλα άτομα. Από μένα ολοκληρωθούν το multiplayer, όπως είπαμε. Επιλογή για οδήγηση τρένου. Ήδη μπορείς να επιβιβαστείς σε τρένο κτλ. Και να κάνεις βόλτα. Μερικές εκκρεμότητες όπως τελειοποίηση των εικονιδίων για επεξηγηματική κτλ. Να σου λέει κάποια πράγματα και τα tools. Πιθανότητα να συναντήσετε σημειώσεις που αφορούν κείμενο. Και έχουμε τις 7 εποχές όπου θα αλλάζουν, που υπάρχουν από την εποχή του άτμου μέχρι και την υψηλή τεχνολογία του τώρα και του μέλλοντος, 16 διαφορετικούς τύπους φορτίου και 21 βιομηχανίες, περισσότερες από 25 ατμομηχανές και 40 διαφορετικά βαγόνια. Περισσότερη ιστορία, αποστολές, διαγωνισμούς και γεγονότα παιχνιδιού θα υπάρχουν μέσα στο παιχνίδι, τρένα ελεγχόμενα από τον παίχτη, multiplayer μέχρι και 8 παίχτες, multiplayer φυσικά, υποστήριξη mod μέσω του Steam Workshop και εξατομικευμένες αποστολές πρέπει να είναι και τα λοιπά και ό,τι άλλο θέλεις να φτιάξεις, άμαξες και όλα αυτά και πολλά περισσότερα θα έρθουν πλάνα και να συμπεριληφθούν και άλλα πραγματάκια μέσα στο παιχνίδι. Έχουμε λοιπόν νέο παιχνίδι. Φόρτωση παιχνιδιού, τροποποίηση της ρυθμίσης μας όπου έχουμε να φτιάξουμε. Έχει αυτόματη αποθήκευση ανά λεπτό. Άμα θες μπορείς να το φτιάξεις συλλογικά, να το ρυθμίσεις πώς θέλεις. Τα γραφικά που έχει, τις λεπτομέρειες που μπορώ να βάλω. Να τα βάλω εγώ τέρμα όλα. Ήχους, μουσική. Είμαστε κομπλέ. Θα δούμε αν χρειάζεται να το φτιάξω κτλ. Παιχνίδι. Επιστροφή. Και πάμε λοιπόν για νέο παιχνίδι. Στο νέο παιχνίδι λοιπόν έχουμε ένα έδαφος, εδώ προς το παρόν δεν βγάζει κάτι. Έχει το έδαφος 128x128, χαμηλή πυκνότητα σε λόφους, δάση μέση πυκνότητα, βιομηχανία μέση πυκνότητα και πόλεις μέση πυκνότητα και λίμνες χαμηλή πυκνότητα. Έχει προτινόμενες ρυθμίσεις και χάρτη για το πρώτο παιχνίδι. Θα πατήσω αυτό εδώ πέρα, το οποίο από ό,τι βλέπω είναι προτινόμενα. Άρα πρέπει να είναι εδώ κομπλέ. Εδώ έχει για προχωρημένους, για να μπορείς να φτιάξεις ό,τι θέλεις, να επηρεάσεις τα πάντα, ακόμα και το αρχικό σου δάνειο, το πρόσθετο δάνειο, κάνεις εσύ ρυθμίσεις τις οποίες θέλεις. Βλέπετε, έχει δυσκολία, εκπαίδευση, τυχαίες αποστολές. Τι λέει, θα κρίνει πώς θα προχωρήσει το παιχνίδι, λέει, πληρωμή ή ημερομηνία. Για το πώς θα με κάνεις μεταβίβαση από μία εποχή σε μία άλλη εποχή. Έχει το αρχικό δάνειο, το πρόσθετο δάνειο, τόκος δανείου, όλα τα ρυθμίζεις αυτά. Νομίζω μπορεί να έχει και μηδέν. Α, όχι. Ένα-δύο. Έχει μέτριο εδώ, βλέπετε, αλλάζει. Κόστος καυσίμων προεπιλογή, κόστος κατασκευής επί 1, επεξεργασία εδάφους επί 1, αλλαγές αμαξοστασία, αυτόματη σύνδεση λέει με τις κοντινότερες ράγες ενεργό. Έχει την ενεργοποίηση ενεργού σηματοδότες, επειδή είναι, είπαμε, η γραμματοσειρά είναι λίγο πιο μεγάλη, τα τρώει λίγο, θα τα φτιάξουν αυτά πιστεύω, θα τα φτιάχνουν φυσιολογικά.
ροή στις πλατφόρμες να αναμένουν, εσύ το ρυθμίζεις λογικά, πόσο θα μείνουν τα οχήματα, θα περιμένουν να φουλάρουν και μετά να φύγουν, κάπως έτσι όπως είναι και σε άλλα παιχνίδια. Στροφή λέει υπέρβαρου. Επιτρέπει λέει στην αναστροφή στα υπέρβαρα οχήματα τα οποία προσπαθούν να ανέβουν ανηφόρες με τόσο μεγάλο φορτίο που η ταχύτητα τους πέφτει στο 0. Σε διαφορετική περίπτωση προχωρούν, να προχωρούν με την ελάχιστη ταχύτητα. Εδώ είναι και καλά όταν δεν υπάρχουν χρήματα να σταματάνε τα οχήματα τελείως. Τα οχήματα δεν μπορούν να κάνουν αυτόματα αναστροφή. Δεν κάνουν αυτόματα αναστροφή. Όταν χρειαστεί να αλλάξουν κατεύθυνση, ξεκινούν να κάνουν όπισθεν και αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μειωμένη ταχύτητα. Έχει και τέτοιο πράγμα. Έχει και τέτοιο πράγμα. Άρα δηλαδή είναι κάτι το οποίο μπορείς να ρυθμίσεις ώστε να μπορεί το, να κάνεις ένα κύκλο δηλαδή. Ας πούμε, είσαι σε μία πόλη και εκεί που τελειώνει να κάνεις ένα κύκλο ώστε να μπορεί να κάνει γύρω και να ξαναπηγαίνει πάλι με τη μούρη μπροστά. Άρα αυτό πηγαίνεις για πιο μεταβατικά στάδια τα οποία έχεις παίξει πάρα πολύ και γουστάρεις να το κάνεις να είναι ακόμα πιο αληθοφανές το παιχνίδι. Και αυτό λέει περιορίζει για το αμαξοστάσιο το πώς θα είναι ένα. Αυτό περιορίζει λέει τον αριθμό αμαξοστασίων σου σε ένα. Δεν μπορείς να βάλεις παραπάνω, θα έχεις μόνο ένα. Αυτό λέει είναι μια πρόκληση αφού θα πρέπει να ενώσεις όλες τις ράγες με το ίδιο αμαξοστάσιο για να προωθούνται τα νέα τρένα προς τα δρομολόγια προορισμού τους. Challenge. Πάρα πολύ καλό αυτό. Πάρα πολύ καλό αυτό. Αν έχω δει το It, το 1, που ήταν δύο ταινίες το It. Κομμάτι 1, πάρτε 1, πάρτε 2. Βάζε ξάκου που είσαι αγόρι μου, καλημέρα. Μου είσαι ρε τρελέ. Τι κάνεις παλικάρι μου. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Προτινόμενα για νέο παιχνίδι, προτινόμενες ρυθμίσεις και χάρτες για το πρώτο παιχνίδι. Νέο παιχνίδι λοιπόν και ξεκινάμε. Πάμε να δούμε το παιχνίδι στα ελληνικά. Οι μεταφερόμενοι επιβάτες δεν παράγουν χρήματα, αλλά διακινούν μεγάλο εισόδημα. Καλό αυτό. Generate λοιπόν κάνει από κάτω, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Κάνει και το generate, έχουμε εδώ πέρα και το τρενάκι μας. Εδώ. Και αρχίζει να μας κάνει generate το map, το οποίο θα φτιαχτεί για να μπορέσουμε να μετακινηθούμε πάνω σε αυτό το map. Πάμε λοιπόν να το δούμε για πρώτη φορά μαζί. Δεν το έχω τρέξει καν το παιχνίδι, τώρα το τρέχω για πρώτη φορά map. Έτσι.